Αυτό που ζούμε στο πετσί μας τον τελευταίο χρόνο είναι συνεχόμενες και ραγδαίες αυξήσεις στη τιμή της ενέργειας. Με αποτέλεσμα το ρεύμα, το αέριο, το πετρέλαιο και η βενζίνη να έχουν μετατραπεί σε πανάκριβα είδη πολυτελείας. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει τυναχθεί στον αέρα. Σε συνδυασμό με τις υπέροχες αυξήσεις στα νίκια, στην κατοικία και είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κουραστήκαμε να ακούμε από τους νυν και τους πρώην κυβερνητικούς ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Δεν μας λένε όμως για ποιον. Πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για τους ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους που η κερδοφορία τους σπάει τα κοντέρ καταγράφοντας κέρδη, πρωτοφανή κέρδη. Δεν τους πήρε ο πόνος για τη ζωή μας. Προβάλλουν αυτά που έρχονται για να μας φοβήσουν, για να μην αντιδράσουμε. Για να συνεχίσουμε να δίνουμε ένα σκασμό χρήματα κάθε μήνα σε φόρους, προκειμένου η κυβέρνηση να προσφέρει απλόχερα στους ομίλους της ενέργειας για να εισπράττονται οι λογαριασμοί. Αντί να φτιάχνουν νοσοκομεία και σχολεία, αντί να γίνονται πλημμυρικά έργα που όταν ψυχαλίζει χρειαζόμαστε βάρκα, παραδίδονται τα χρήματα του λαού στα παράσιτα που κατέχουν τους ομίλους της ενέργειας. Φτάνουν στο σημείο να ζητάνε χωρίς ντροπή από το λαό, προκειμένου να μην ξεφαγιάσει από το κρύο, να βγάλει το χειμώνα με κουβέρτες, να γίνει υπεύθυνος και να συμβάλλει στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης, λες και πιο πριν οι εργαζόμενοι κατανάλωναν αλόγιστα γιατί τους περίσσευαν χρήματα. Οι εργαζόμενοι, οι αυξήσεις στην ενέργεια δεν είναι ουρανοκατέβατες. Δεν μας βρήκε κανένα κακό ξαφνικά. Ούτε ευθύνεται η υποτιθέμενη ανεπάρκεια της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι ευθύνες για τα προβλήματα που ζούμε έχουν ονοματεπώνυμο και λέγεται στρατηγική για τη στήριξη των κερδών του κεφαλαίου. Αυτοί υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις που απελευθέρωσαν την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέσω και των ιδιωτικοποιήσεων που προηγήθηκαν, που στήριξαν την απολιγνητοποίηση και στέρισαν από το ενεργειακό μείγμα της χώρας μια εγχώρια και φθηνή πρώτη ύλη. Που συνέβαλαν στη δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, στην αντικατάσταση συμβατικών μορφών ενέργειας με ανανεώσιμες που τις χρυσοπληρώνουμε. Μέχρι και τον πόλεμο στην Ουκρανία πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβέρνησαν τα παραμύθια για δίθεν ευρωπαϊκή λύση. Με τους συμμάχους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα συμφώνησαν. Η οδηγία δέσμευσης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας φέρνει ραγδαίες αυξήσεις στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Στο φυσικό αέριο προβλέπει αυξήσεις της φορολογίας κατά 350% για το 2023 και 500% έως το 2033. Για τη φορολογία του ηλεκτρισμού φέρνει αυτόματη τη αριθμητική αύξηση. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να περιμένουμε λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και τα περιβόητα σχέδιά τους. Τώρα είναι ανάγκη όσο ποτέ να εμπιστευτούμε τη δικιά μας δύναμη, να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας για να γίνουν η κατοικία, η ενέργεια, το νερό αγαθά προσβάσιμα από όποιον τα έχει ανάγκη και όχι πανάκριβα εμπορεύματα όπως είναι σήμερα. Τα ψέματα τελείωσαν. Καμία οικογένεια δεν θα υπάρξει που θα κρυώνει μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Κανείς μαθητής δεν θα ξεπαγιάσει την ώρα που θα κάνει μάθημα. Κανένας άνθρωπος δεν θα αδρείται σε συνθήκες ανταρκτικής. Δεν θα τους το επιτρέψουμε και ξέρουμε τον τρόπο. Η ισχυροποίηση της οργάνωσής μας, η μαζικοποίηση των σωματείων μας, η ανάπτυξη της πάλης είναι η δύναμή μας. Διεκδικούμε δραστική μείωση και πλαφόν στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Να σταματήσουν άμεσα οι διακοπές ρεύματος σε οικογένειες που αδυνατούν να το πληρώσουν. Επανασυνδέσει το κομμένο ρεύμα με μόνη προϋπόθεση τη συμφωνία σε διακανονισμό των οφειλών με ευνοϊκούς όρους, χωρίς προκαταβολή και με πολλές χαμηλές δόσεις για αποπληρωμή των λογαριασμών. Καμία διακοπή παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Συναδέλφους και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σας καλούμε όλους να πάρετε μέρος αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στην πλατεία της ΧΑΝ. Αν βάλουμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το ερώτημα γιατί οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται, αυτό πρέπει να απαντηθεί κάνοντας το ερώτημα αν η εργασία αποτελεί για τον άνθρωπο πηγή κάθε δημιουργίας. Αν ο άνθρωπος με τα χέρια του, με το μυαλό του, με την εργασία του και μόνο αυτός
δημιουργεί ό,τι γύρω μας έχουμε, ό,τι γύρω μας χρησιμοποιούμε, τότε το ερώτημα γιατί αυξάνονται οι τιμές, αφού η αξία της εργατικής δύναμης πέφτει, οι μισθοί, τα μεροκάματα, οι συντάξεις, η ζωή μας χειροτερεύει και οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται. Είναι αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί γίνεται μια τεράστια ανακατανομή πλούτου σε βάρος των ανθρώπων που πραγματικά δημιουργούν το πλούτο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει αυτό και για να διεκδικήσουμε ό,τι ο Θανάσης ο Κουτσουράς, για να μην τα επαναλάβω, έβαλε πριν στη σύντομη ομιλία του, για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή, για να διεκδικήσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει ο χειμώνας που έρχεται για μας να μην είναι ένας χειμώνας παγωμένος, να είναι ένας αγώνας θερμός, θερμός από κινητοποιήσεις, από αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, του λαού, αυτών που πραγματικά δημιουργούν το πλούτο. Μόνο έτσι μπορούμε να αμυνθούμε. Μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερα μεροκάματα. Μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε φραγμό στην άνοδο των τιμών. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερες συντάξεις, υγεία και δικαιώματα που τα πληρώνουμε σε όλη μας τη ζωή και μας τα αρπάζουν. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να... και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να συστρατευτούμε και όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη ενάντια στον αποπροσανατολισμό, στην απαγοήτευση που καλλιεργεί η κυβέρνηση και όσων άλλων φιλοδοξούν να την αντικαταστήσουν το επόμενο διάστημα. Ο αγώνας πρέπει να έχει διάρκεια, πρέπει να έχει αιτήματα που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές μας ανάγκες. Πρέπει να έχει μεγάλη συσπήρωση του λαού και όλων των εργαζομένων και πρέπει να έχει διάρκεια. Μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε, έτσι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Και η σημερινή μας εκδήλωση ας είναι η αφετηρία για την καινούργια χρονιά στο πρόγραμμα κινητοποιήσεων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα για να διεκδικήσουμε όλα μας τα αιτήματα και ιδιαίτερα επειδή είμαστε για τη μεριά των συνταξιούχων. Εμείς αρνούμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα και τα επιδόματα που μας δίνουν. 8,5 δισεκατομμύρια μας κλέβουν κάθε χρόνο από τις περικοπές που έχουμε δεχτεί. Κι ούτε από αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια που για 13 χρόνια μας κλέβουν δεν έχουν δώσει τα αναδρομικά που είναι για 11 μήνες και μόνο για 11 μήνες. Και τώρα προπαγανδίζουν αυξήσεις. Αυξήσεις τι θα πάρουν? Θα πάρουν αυξήσεις για μετά από 13 χρόνια όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Δηλαδή όσοι δεν έχουν το μηχανισμό του κατρούγκαλου, τον οποίο το διατήρησε η σημερινή κυβέρνηση και 1.200.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Όσοι πάρουν αύξηση και περάσουν το ετήσιο 9.000 το χρόνο θα δουν κρατήσεις από την εφορία και θα παίρνουν λιγότερα που θα πάρουν από τις αυξήσεις. Και φυσικά αυξήσεις δεν θα δοθούν στα επικουρικά και εμείς ζητάμε λοιπόν να δοθούν πραγματικές αυξήσεις σε όλο το εισόδημα των συνταξιούχων. Να γίνει φορολογική ανακατανομή για να μην πληρώνουμε πραγματικά ό,τι παίρνουμε μας θα παίρνει η εφορία. Και φυσικά ζητάμε η κατώτερη σύνταξη από τα 384 και τα 460 ευρώ που είναι σήμερα να πάει στα 650 ευρώ. Δηλαδή αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι θα κάνει 751 το κατώτερο μεροκάματο, η σύνταξη που πρέπει να αντιπροσωπεύει το 80% πρέπει να είναι 650 ευρώ. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε άλλο δρόμο από τη συσπήρωση, από τον αγώνα, μαζί με τη νέα βάρδια και τις βάρδιες της εργατικής τάξης, μαζί με τους μικρούς επαγγελματίες και τους αγρότες. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό θα γίνει. Καλή δύναμη και υγεία.